Τίποτα. Τι θέλεις και μου κάνεις έτσι. Κάτσε εδώ, κάτσε εκεί, όπου θέλεις. Δεν θες κοντά σου. Ναι, αλλά μην φωνάζεις. Γιατί έχεις... Δεν έχει κόλλη. Δεν έχει κόλλη. Δεν έχει κόλλη εδώ. Για να φωνάζω. Δεν έχει έτσι. Δεν μπορεί. Έχει γυναίκα την εκεί. Μπροστά τη μια με το μπλε, με τα άσπρα. Α, ναι, είναι. Δεν μπορείς εγώ. Κάτσε πίσω μου να δεις ότι βλέπω. Όχι, δεν πήγε για μένα, γιατί άλλος δεν κάνει. Έλα. Καλό, καλό. Καλό. Μινά, είσαι μόνος σου. Σε συγγνώμη, δηλαδή, είμαστε. Εγώ σου το είπα και θέλω και την Κυριακή, ίσως και Δευτέρα. Τι κα... Σας θέλω! Έχω φέρει κάτι πράγματα. Θα έρθετε πάνω, θα σας πάρω τηλέφωνο. Κινητό δεν έχετε. Το θέλω. Ωραία, μαζεύω κινητά. Κάτσε εδώ πέρα, έλα κάτι έτσι. Όχι, καλέ, θα πάει αλλού. Which one is it? What? The priest, which one is it? It's the oldest priest, the four. Can I take photo with you? Πάμε, το μπάνιο είναι για να κάψουμε κάτι για να το... Ωραία, ναι, ναι. Γεια σας. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημαι θυμών, κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόνικες ίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκεί και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των Κυρών ημών τα έργα κατεύθυνων, και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και Αιγαίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Προσκομεν. Ευδόξας Κύριε την γήν σου. Σοφία. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Προσκομεν. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε. Υπεπιστευκότες το Θεό. Αυτά αισθείτε καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας, και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισήγαραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων, μετά μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως, και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τα σαν αγκαίας κρύος. Τι να μειώσειν ακαρπή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, όρθι, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Και το πνεύμα της. Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος εις αυτού μαθητές, κοιμήσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μωραθεί, εν τίνει αριστήσετε, και σου δεν ισχύει, έτσι μη βληθείτε έξω και καταπαθήστε υπό των ανθρώπων. Κοιμήσεστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλης κρυβήνε, επάνω όρους κυμαίνει, που δεκαίου συλλήχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιγνίαν και λάμπει πάση της εντοικία. Που το λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προβήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα Συ, Κύριε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβεστάτων ημών αρχόντων, κατά ξηρών θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο, η
δύναμη και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του καταπευθύνε εμήν πλουσίαν την Θείαν χάριν εν της έργης ημών, Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του γενέστε εμήν των Θεών ημών, συνεργών και αντιλήπτορα, εμείς κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Δυναμός σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη την. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Εσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήμους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία ή, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επικυδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, η ατάφτην ευλογών Αγιάστας. Αυτός Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνοματί σου καταρχόμεθα σήμερον. Είναι ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας αγάπημες. Φώτισον δε ημών την διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας. Είναι πάντοτε το αγαθόν πράττομε και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα. Εις διακονίαν του λαού σου, τη δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κρίνη πάση, το Πνεύμα μαζί σου, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κύριε Κύριε, όμως όλοι πάψουν ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνη κατά δεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αυγένος σημαίνοντας τον της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσεν ημάς εμπλησθήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τε κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των λυκών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέσι κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε τον λαό και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέσι κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέσι κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον τον αιώνα αξίους ημάς πίσω.
Θεσσαλονίσων, Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημενήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέχα ελέος σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Των αρχών και εξουσιώνε το κράτημον, του καταξηρά θάλασσα αέρα στρατού και των σωμάτων ασφαλεία. Έτσι δεόμεθα υπέρ του εντεκτηρίου τούτου των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ευωδόσεως των αναγκασιών αυτού. Έτσι δεόμεθα υπερηγείας και μακροεμβέλειος και ενδυναμώσεως του χορηγού του έργου του του Αρχιβιάδου Καθολικίων αυτού. Έτσι δε πάντων των παρισταμένων κατά τον αγιασμόν ετούτων και πάντων των δεωμένων Χριστού Θεού Παντηλήψεως υγείας και σωτηρίας αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και φιλάνθρωπος Θεός Υπάρχης, και εσύ τη δόξα να αναφέρχομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και άλλοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίου δυνάμενα σωμάτων και σύνες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξου και πανευθύμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξου και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης εις την κοίμηση νεοτάζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σε όλους. Αισθάνομαι την ανάγκη αυτή την ώρα να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον ευεργέτη τούτου του χώρου, να τον ευχαριστήσουμε όλοι οι ανδροί από την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να του χαρίζει υγεία οικογενειακή, ο Θεός να τον ευλογεί δια πρεσβειών της Παναγίας μας και όλων των Αγίων. Να είστε καλά. Παλαιός του Αρχιβιάδου Τετάρτου να εκφράσω κι εγώ τις πολλές μου ευχαριστίες και να τις ενώσω μαζί με τις ευχαριστίες όλων των ανδριωτών. Το Ευαγγέλιο είπε όπως είδωσε τα καλά ημών έργα οι άνθρωποι. Παράδειγμα ωραίο και μεγάλο μας δίνει ο Κύριος Άτος. Τον συγχαίρουμε και ευχόμεθα κάθε καλό. Συγχαίρουμε τους μηχανικούς οι οποίοι πράγματι έκαναν ένα θαυμάσιο έργο. Συγχαίρουμε όλους εκείνους που βοήθησαν ο καθένας με δικό του τρόπο την επιτυχία και ευόδοση του έργου αυτού. Ευχαριστούμε τον πατέρα Δημήτριο που μας φιλοξένησε σήμερα εδώ και μας επέτρεψε να λάβουμε μέρος και να είναι άξιος πάντοτε να εγκαινιάζει
τέτοια ωραία έργα. Θα πρέπει να αναφέρω και το όνομα του πρώην δημάρχου, του Δημήτρη Γιαννήση, αλλά και το όνομα του πρώην δημάρχου, του Γιάννη του Κλινού. Δεν μιλώ για τον σημερινό δήμαρχο, ο οποίος έχει την τύχη και την τιμή να το εγκαινιάζει και να ολοκληρώσει τη θητεία του με άλλα έργα όμοια. Τους ευχαριστούμε και αυτούς πάρα πολύ που συνετέλεσαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην επιτυχία και ευόδοση του έργου αυτού. Εύχομαι σε όλους κάθε καλό και να έχετε πάντοτε ειρήνη μέσα στην καρδιά σας. Σεβαστοί ιερείς, κύριοι και κύριοι πρώην δήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητέ κύριε Τάτο, κυρίες και κύριοι, η απόψινή βραδιά δεν είναι απλά μια ξεχωριστή βραδιά για την Άνδρο. Είναι μια βραδιά μοναδική. Απόψε δεν αγκαινιάζουμε απλά ένα σπουδαίο έργο. Εγκαινιάζουμε ένα καινούργιο και πολύ σημαντικό κύτταρο πολιτισμού στο νησί μας. Σκεφτείτε μόνο ότι η απόψινή τελετή εγγενείων γίνεται μέσα στην καρδιά της πιο μεγάλης κρίσης που περνάει η πατρίδα μας με τα πολεμικά. Μιας κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι περισσότερο και ηθική. Ο πολιτισμός όμως είναι η αρτηρία που μεταφέρει σαν οξυγόνο τις ιδέες. Είναι ο αγωγός της δημιουργίας και αποτελεί τη συνέχεια της ανθρώπινης καλλιέργειας. Ιδιαίτερα στο νησί μας, το νησί της Ναυτοσύνης, την Άνδρο, ο πολιτισμός είναι βασικό συστατικό της ύπαρξής μας και αποτελεί συγκριτικό μας πλεονέκτημα και ανεκτήμητο κεφάλαιο σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Το νέο ανοιχτό θέατρο είναι πράγματι ένα έργο υποδομής για το νησί. Εδώ θα διοργανωθεί σε λίγες ημέρες το πρώτο διεθνές φεστιβάλ Άνδρου. Φιλοδοξία μας είναι αυτό το φεστιβάλ να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού για ολόκληρη την Ελλάδα και η Άνδρος να αποτελέσει σημείο αναφοράς του καλοκαιρινού πολιτιστικού γίγνεσθε. Θέλουμε και επιδιώκουμε το φεστιβάλ αυτό να δέσει με τις μεγάλες εκθέσεις των Ιδρυμάτων Βασίλη και Λίδος Βουλαβρή, Πέτρου και Μαρίκας Κοινωνιαίος, καθώς και με όλα τα άλλα πολιτιστικά δρόμενα στο νησί μας, προσφέροντας στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη και ποιοτική πολιτιστική πρόταση. Αυτός είναι ο στόχος μας και είμαστε βέβαιοι πως με σκληρή δουλειά, οργάνωση και τη βοήθεια όλων σας θα τα καταφέρουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, για να φτάσουμε στην απόψινή βραδιά χρειάστηκε να γίνουν πολλά. Η ιστορία του θεάτρου ουσιαστικά ξεκινά από την ημέρα που μπήκαν οι υπογραφές για την αγορά αυτού του συγκεκριμένου χώρου. Επί Δημαρχίας λοιπόν Δημήτρη Γιαννήση αγοράστηκε το οικόπεδο αυτό όπως και το πάνω κτίριο που είναι τώρα το Δημαρχείο, το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για το Δήμο μας. Η ιδέα του θεάτρου, όπως είπε και η Αθηνά, ήρθε από το σημερινό ευεργέτη κύριο Αλκιβιάδη Τάτο και επιδημαρχίας Μανώλη Βάμβουκα. Ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες τότε για την υλοποίησή του. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε ο χώρος και από την επόμενη μέρα άρχισε ο πόλεμος με την ελληνική γραφειοκρατία. Επί Δημαρχίας Γιάννη Γλινού. Και για σχεδόν 3 χρόνια δόθηκαν μεγάλες μάχες στα γραφεία των κάθε λογής αρμόδιων και αναρμόδιων υπαλλήλων των διάφορων υπουργείων. Πολλές φορές το έργο κινδύνευσε. Τελικά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν από τη μεγάλη επιθυμία για την πραγματοποίησή του τόσο από τον κύριο Τάτο όσο και από τους αρχιτέκτονες του έργου, την κυρία Κονδυλάτου και τον κύριο Λούκο.
κρίση, δεν έχει κλείσει ούτε χρόνος. Την 1η Αυγούστου συγκεκριμένα, οι βολτόζες ξεκίνησαν να διαμορφώνουν αυτό το χώρο. Και απόψε, ένα χρόνο μετά σχεδόν, όλοι απολαμβάνουμε αυτό το μοναδικό κόσμημα του νησιού μας, που εμείς σαν νέα Δημοτική Αρχή είχαμε την τύχη όλο αυτό το διάστημα να παρακολουθούμε βήμα-βήμα την εξέλιξη του έργου, κάθε στάδιο μέχρι τη σημερινή τελική του μορφή. Σήμερα η Άνδρος, παρά τις όποιες δυσκολίες, σφίζει από πολιτιστική δημιουργία. Εκτός από τα μεγάλα ιδρύματα που προανέφερα και χάρη στη βοήθεια ευπατρίδων συμπατριωτών μας, υπάρχουν ακόμα φιλαρμονική σχολή, θεατρικά σχήματα, χορευτικά συγκροτήματα, χοροδίες, κινηματογραφική λέσχη, βιβλιοθήκη. Εκδίδονται σπουδαία βιβλία, διοργανώνονται συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες. Οι εκδηλώσεις από συλλόγους δεν σταματούν ποτέ και όλα αυτά αναβαθμίζουν την ποιότητα της δικής μας ζωής στο νησί. Τώρα, με την κατασκευή και του νέου ανοιχτού θεάτρου, το νησί μας ολοκληρώνεται, θα έλεγε κανείς, στο χώρο του πολιτισμού. Αγαπητοί μου φίλοι, σε μια εβδομάδα θα ξεκινήσει εδώ σε αυτό το χώρο το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, για τη διοργάνωση του οποίου είμαστε υπερήφανοι σαν Δημοτική Αρχή. Μέσα σε 4 μόλις μήνες από τη δημοσίευση της ίδρυσης του οργανισμού του φεστιβάλ, τα πάντα είναι έτοιμα. Φτιάχτηκε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα από την ομάδα του κυρίου Παντελή Βούλγαρη. Δουλέψαμε σκληρά και το φεστιβάλ προβλήθηκε με κάθε δυνατό τρόπο και μαζί ολόκληρη η Άνδρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας. Η Άνδρος απέκτησε ένα επιπλέον μεγάλο όπλο στον χώρο του πνεύματος και του πολιτισμού και ακούστηκε παντού. Η Άνδρος πλέον είναι παντού. Κράτησε για το τέλος την αναφορά στον άνθρωπο που εμπνεύστηκε και χρηματοδότησε αυτό το μεγάλο έργο. Το νησί μας η Άνδρος είχε πάντα την τύχη να έχει στο πλευρό της μεγάλους χορηγούς. Ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν κάθε προσπάθεια και κάθε τι που αναδεικνύει και προβάλλει το νησί μας. Ανδριώτικες οικογένειες προσέφεραν και προσφέρουν σπουδαία έργα υποδομής στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα, υποδομές όπως το γυμνάσιο, το γυμναστήριο, το γυροκομείο, δρόμοι, πλατείες, τα μουσεία μας, φέρουν τα ονόματα και τις υπογραφές σπουδαίων ανδρείων ευεργετών. Στη μεγάλη λίστα αυτών των ευεργετών πλέον βρίσκεται και το όνομα του Αρχιβιάδου Τάπτου, που δείχνει έμπραχτα την αγάπη του για τον τόπο. Παραδίδοντας απόψε αυτό το κόσμημα. Θα ήθελα εκ μέρους όλων των ανδριωτών, όλων των συμπατριωτών μας και του Δήμου Άνδρου να τον ευχαριστήσω από καρδιάς. Τον παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Το 2004 ξεκινήσαμε μια μελέτη που μετατρέπει όλο αυτό το χώρο σε χώρο πολιτισμού, μέρος του οποίου είναι το ανοιχτό θέατρο. Το 2006 καταθέσαμε μέσω του γραφείου του φίλου μας Μανώλη Βαλτά την οικονομοτεχνική μελέτη στο Δήμο Άνδρου. Το 2008 ξεκίνησε η περιπέτεια αδειοδότησης του έργου που περιλαμβάνει και την αλλαγή του υποδομικού σχεδίου της χώρας και του θέατρου. 7 χρόνια μετά τα έχουμε σχεδόν καταφέρει. Κλείσαμε το θέατρο και περιμένουμε τις οριστικές άδειες ακόμα. Όλα αυτά τα πετύχαμε με το πείσμα των μελετητών Κούλας Κορδηλάτη και Κώστα Λούκου, Χρήστου Μανάλη. Αναδία Σκουτούνη, Νίκου Αδάμι, μεγάλοι εκθελοντές. Και το κύριο Σάρα, ένα μέρος του
έργου, το υπόλοιπο του οποίου ίσως το συνεχίσω. Ρωτήθηκα πολλές φορές γιατί το σκέφτηκα το έργο αυτό. Ο φίλος μου Λεωνάρντο ντε Ολιβέιρα, μαζί μας και τον ευχαριστώ, μου είπε, φίλε μου, δίνεις πίσω στον τόπο σου αυτό που έχεις πάρει. Μεγάλη αλήθεια. Δεδομένου ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ο τότε κόσμος ενδιαφερόταν. Ένα μεγάλο μέρος του έργου έχει γίνει από το ενδιαφέρον φίλων που πίστεψαν στο αποτέλεσμα. Ανέφερα την Κούλα την Κονδυλάτου, τον Κώστα τον Λούκο και την ομάδα τους, Αμαλία Κουδούνη, Χρήστο Μανάλη, Νίκο Αδάμη και βεβαίως τον Γιάννη τον Γλινό, που η αλήθεια είναι ότι χωρίς την προσπάθειά του και τη σιγουριά του θα είχαμε εγκαταλείψει πολύ καιρό πριν. Η μανία μας να είναι χρήσιμο το θέατρο για τον τόπο μας μας έφερε κοντά στον κύριο Παντελή Μπούλγαρη, την ομάδα του. Ο Αγαπάκη έχει προσφέρει στην Άνδρο πολλά. Ανέλαβε να μας καθοδηγήσει στη δημιουργία του φεστιβάλ, ελπίζοντας και εύχομαι ότι θα συνεχίσει το ενδιαφέρον του και στο μέλλον, ώστε να καθορίσει, ώστε να το καθιερώσει. Τον ευχαριστούμε. Τέλος, ευχαριστούμε και την καινούργια Δημοτική Αρχή που το αγκάλιασε στην προσπάθεια μας και ελπίζουμε ότι μετά την αποχώρησή μας θα το φροντίσει σαν παιδί μας. Κάποιος από τους προηγούμενους δημάρχους να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ όλοι για την αξιότιμη και αγαπητέ συμπατριώτη κύριε Τουλιά Βιτάτου. Αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνο χαρά και βαθιά συγκίνηση πρέπει απόψε να μας διαπνέει. Χαρά, γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο πολιτισμού. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι το θέατρο, όπως όλα τα θέατρα βέβαια, έχουν την έννοια της αγκαλιάς. Αυτή της αγκαλιάς που ίσως για πάρα πολλά χρόνια, τόσο εδώ, ίσως και γενικότερα στην πατρίδα μας, να μας έχει λείψει. Εγώ λοιπόν, αντιλαμβανόμενος όπως και όλοι εσείς την κρισιμότητα αυτών των στιγμών που ζει η πατρίδα μας, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική αυτή η συγκυρία που είμαστε αγκαλιασμένοι και μονιασμένοι και δημιουργήσαμε όλοι μαζί. Ναι, ξεκινήσαμε πριν από πολλά χρόνια, το 1999, με αυτή την αγορά του χώρου, αυτό το εκπληκτικό δημαρχείο που θεωρούσαμε σαν ομάδα, γιατί λειτουργούσαμε στο εμείς και όχι στο εγώ, να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές αντάξιο της ιστορίας της Άνδρου. Και το πετύχαμε. Το πετύχαμε συνεργαζόμενοι με όλους τους δικηγόρους, όλους τους φωνογράφους της Άνδρου τότε, το 1999, πληρώνοντάς το με χρήματα που μας έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και ήταν μόνο για αυτό το σκοπό. Σας θυμίζω ότι το 1999 θεσπίστηκε ο Καποδίστριας και έτσι λοιπόν κάποιοι εξημών δήμαρχοι στοχεύσαμε και στοχεύσαμε σωστά από ό,τι φαίνεται και είμαστε δύο μοναδικοί δήμοι στο νομό Κυκλάδων που κατορθώσαμε να πάρουμε χρήματα για αυτό το σκοπό. Δεν ζημιώσαμε ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα ευρώ τον αδριώτη φορολογούμενο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι απόψε μαζί με όλους εσάς βρισκόμαστε σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο που άλλος ένας νέος, ο Αλκυβιάδης ο Τάτος, χορηγός, ευεργέτης. Με τη δικιά του πακέτα μας έδωσε την έννοια της αγκαλιάς. Ας αγκαλιαστούμε λοιπόν όλοι μαζί, να προχωρήσουμε και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα πετύχουμε πολύ περισσότερα από όσα έχουμε κατορθώσει μέχρι σήμερα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την παρούσα Δημοτική Αρχή που μου παρήχε τη δυνατότητα μετά από πολλά χρόνια να βρεθώ ανάμεσά σας και να καταθέσω μόνο αλήθειες. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
αγαπητοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Δήμαρχοι, πατριώτες, πατριώτες, και έχουμε προφανώς να καταθέσουμε τη μεγάλη χαρά μας για αυτό το υπέροχο έργο πολιτισμού το οποίο εγκαινιάζεται εδώ στην πατρίδα μας. Αυτό το έργο που πραγματικά, όπως είπε ο Δήμαρχος, αναβαθμίζει τις υποδομές του πολιτισμού και πιστεύουμε ότι θα προσφέρει σημαντικά στον πολιτισμό, στις τέχνες και στον τόπο μας. Όπως είπατε, κυρία Αθηνά, ο πολιτισμός είναι το σίγουρο μονοπάτι με το οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Γιατί η κρίση, δυστυχώς, στην πατρίδα μας δεν είναι μόνο οικονομική. Έχει κι άλλες εκφάνσεις που δεν είναι ώρα να τις αναλύσουμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατριώτη μας, στον Αρχιδιάδη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια βοηθάει τον τόπο μας και βοηθάει πολλαπλώς, συμβάλλοντας με τις ιδέες αλλά και την οικονομική του στήριξη σε διάφορες προσπάθειες, όπως την επισκευή του Δημαρχείου, αυτό που είναι πίσω μας από τον υπέροχο κυρίου, την κατασκευή αποθηκευτικού δικτύου στα Λιβάδια, ένα τρομερό έργο δεντροφύτευσης, όπως και στον γύρο χώρο και αλλού, δηλαδή είναι μια συνεχής προσπάθεια αγάπης και ανταπόδοσης, όπως είπε, στον τόπο. Αρχιδιάδη, με αυτό το έργο, το τελικό έργο, έβαλε στη σφραγίδα σου εδώ στην πατρίδα, όπως οι μεγάλοι ευεργέτες του τόπου, οι Εμπειρίτοι, οι Γουλατρίδες, οι Πολέμιδες και όλοι άλλοι. Και αυτή η σφραγίδα, αυτό το ίχνος, θα μείνει για πάντα. Και ακόμη, όλη η ομάδα που έφτιαξες, η ομάδα των μηχανικών, η Κούλα, ο Κώστας, ο Μανάλης και όλοι οι άλλοι, μα ακόμα και οι εργάτες που δούλεψαν με ψυχή κάτω από εξαιρετικές συνθήκες για να φτιάξουν αυτό το υπέροχο έργο. Και βέβαια το επιστέγασμα ήταν να φτιάξετε, κύριε Δήμαρχε, μια εκπληκτική ομάδα για το φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει άμεσα. Βεβαίως με το μεγάλο μας, σκηνοθέτη, τον Παντελή. Πιστεύουμε ότι είναι ούριος ο άνεμος και έχουμε όλες τις δυνάμεις για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Αρχιδιάδη, θέλω ακόμα να σου πω ότι εκτός από την οικονομική σου στήριξη κατέθεσες τη συγκίνησή σου σήμερα. Και αυτό είναι ακόμα πιο πολύτιμο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι ότι έφτιαξες το θέατρο γιατί είχες χρήματα. Και άλλοι έχουν χρήματα. Το έφτιαξε στο θέατρο για να μπορέσει να τα αποδώσεις την αγάπη στον τόπο σου. Και αυτό είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε εμείς. Πιστεύω, αντριώτες, πατριώτες και φίλοι, ότι εμείς θα διατηρήσουμε το χώρο αυτόν ως είναι και ως κόρη οφθαλμού και στο μέλλον. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Το θέατρο μας δωρήθηκε στην κοινωνία. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το διατηρήσουμε σε αυτή την υπέροχη μορφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου ακόμα τους αρχιτέκτονες του έργου, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους εργάτες, την τεχνική υπηρεσία του Δήμου που εργάστηκε πάρα πολύ και πολύ σκληρά για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, τους συνεργάτες μου και ξανά, ακόμα μία φορά, τον κύριο Αρχιδιάδη Τάρου, τον ερνευστή,
και τον άνθρωπο που υλοποίησε αυτό το έργο. Επίσης, θα ακολουθήσει σε λίγο ένα πρόγραμμα και ευχαριστώ βάθους καρδίας το Σύλλογο Γυναικών Άνδρου, το Μουσικό Σύλλογο Άνδρου, για την στήριξή του και την παρουσία τους σε κάθε προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο μας. Σε κάθε προσπάθεια και από ό,τι του ζητηθεί. Θα τους απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου το χαρίσω να με άρεσε.
συνοδεύει με τη συγκίνηση από εδώ και με τις ανάσες από εκεί. Ελπίζω να είναι γεμάτο σε όλες τις παραστάσεις. Ευχαριστώ τους πάντες. Τελειώσουμε με ένα θυμάκι 3 λεπτά για μια καλή νύχτα από τη δουλειά τη δικιά μου.